Φέτος έχουμε 145 εκδηλώσεις σε όλο το νησί. Είναι ρεκόρ το φετινό. Έχει δύο με τρία διαφορετικά σκέλη. Το ένα είναι τα μεγάλα ονόματα μουσικής και θεάτρου που έρχονται κυρίως εδώ στο κάστρο. Σε αυτό το σκέλος, τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλάξει πολιτική. Δεν αγοράζουμε μεγάλες παραστάσεις και συναυλίες ο Δήμος. Έτσι διασφαλίζουμε ότι δεν θα μπει ποτέ μέσα. Τα μεγάλα σχήματα που προσπαθούμε να έρθουν για να δώσουν δυνατότητα στον κόσμο να έχει επιλογές και να παρακολουθεί μεγάλες παραστάσεις και μεγάλους καλλιτέχνες, έρχονται με δικά τους έξοδα, όλα τα έξοδα δικά τους, κάτι που είναι πολύ δύσκολο για νησί, γι' αυτό δεν βλέπουμε και δραστηριότητες κυρίως σε άλλα νησιά. Εδώ έρχονται γιατί υπάρχουν τα εχέγγυα και υπάρχει και μια αντιμετώπιση αρκετά σοβαρή απέναντί τους και βοήθεια. Δικά τους έξοδα, δικά τους έσοδα. Αυτός ο χώρος εδώ, επειδή είναι θερινό θέατρο και όλο το χειμώνα καταλαβαίνετε είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες, κάθε χρόνο χρειάζεται μια επιμέλεια που την κάνουμε σαν Δήμος και αφορά και τη σκηνή του, αφορά και τον χώρο, την πλατεία, τις εγκαταστάσεις τις ηλεκτρικές, τις υδραυλικές που τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει γιατί δεν υπήρχαν να φανταστείτε τουαλέτες όταν ανέλαβα για τον κόσμο αλλά και για τους καλλιτέχνες και σήμερα υπάρχουν. Υπάρχει λοιπόν μια συντήρηση κάθε χρόνο λίγο πριν ανοίξει αυτός ο θερινός χώρος για να φιλοξενήσει αυτές τις μεγάλες εκδηλώσεις. 2.000 καινούργια καθίσματα του σκηνοθέτη που έχουμε πάρει με ΕΣΠΑ και τα οποία συνάδουν με το χώρο, είναι σαφώς καλύτερα, ταιριάζουν. Βγάλαμε δηλαδή τις παλιές πλαστικές καρέκλες και νομίζω ότι αναβαθμίζεται αισθητά και η αισθητική του χώρου. Το δεύτερο κομμάτι του λεσβιακού καλοκαιριού έχει να κάνει με γιορτές παράδοσης που γίνονται στα χωριά και τέτοιες έχουμε πάρα πολλές, σημαντικές γιορτές που γίνονται για πάρα πολλά χρόνια και έχουν να κάνουν με τα τοπικά προϊόντα, κυρίως με συνήθειες των κατοίκων, των χωριών και εκεί παράλληλα με αυτές τις γιορτές και με αυτή την ενασχόληση των κατοίκων με τα προϊόντα αυτά, παράλληλα έχουμε και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και έτσι το ευχαριστούνται και οι κάτοικοι αλλά και πολλοί τουρίστες που βρίσκονται στα χωριά. Άλλες ποιοτικές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τα εικαστικά, δηλαδή εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, παρουσιάσεις βιβλίων, γίνονται σε πολλούς χώρους, σε πολλή κέντρα του νησιού, αλλά και στο Χαλιμπέι, εδώ στη Μυτιλίνη, στην Πινακοθήκη Χαλιμπέι. Εδώ στην Πινακοθήκη έχουμε γνωστούς λέσβιους ζωγράφους, στην Πινακοθήκη του Χαλιμπέι. Έχουμε τη μεγάλη έκθεση φωτογραφίας 100 σπουδαίων Ευρωπαίων και Τούρκων φωτογράφων, 6 Αυγούστου, ξεκινάει αυτή, σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κωνσταντινούπολης. Είμαστε πολύ κοντά στο να πάρουμε μέρος και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και στην Biennale που θα γίνει φέτος στην Κωνσταντινούπολη, ένα μέρος αυτής της Biennale, πάλι σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κωνσταντινούπολης, ένα κομμάτι αυτής της Biennale θα είναι η Λέσβος. Εδώ στο κάστρο έχουμε πολύ μεγάλα ονόματα για φέτος και της μουσικής σκηνής, όπως είναι η Μποφίλιο, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, ο Κότσιρας, ο Μάργαρης, ο Φραγκούλης. Η ιδιαιτερότητα η φετινή είναι η επόμενη μέρα των σεισμών. Ακόμα μια επόμενη μέρα για το νησί μας και επειδή πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι πάντα σε αυτό το νησί, ένα νησί είμαστε και να στηρίζω ένα τον άλλον, η υπόθεση της Βρύσας και των Βατερών μας ευαισθητοποιεί όλους και ετοιμάζουμε εκεί πέρα μια θεατρική σκηνή και μουσική σκηνή στα Βατερά για να δοθούν δωρεάν θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μουσικά σχήματα που υπάρχουν στο νησί, όπου τα περισσότερα θα έρθουν και θα παίξουν δωρεάν για αυτόν τον κόσμο, τις χοροδίες, τα χορευτικά σχήματα,
που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εδώ του τόπου μας και είναι πάρα πολλά, θεατρικές ομάδες, αλλά και μεγάλους καλλιτέχνες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και θα έρθουν να παίξουν δωρεάν. Ο στόχος μας είναι διπλός. Πρώτα να ανακουφίσουμε αυτόν τον κόσμο, να του δώσουμε τη δυνατότητα, γιατί οι περισσότεροι μένουν τώρα στα βατερά, είτε φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία, είτε σε συγγενείς, είτε έχουν κάποιοι δικό τους σπίτι και στα βατερά. Πρώτος στόχος αυτός. Δεύτερος στόχος, να οικονομικά η περιοχή να βοηθηθεί, μια που οι δραστηριότητες οικονομικές πολλών κατοίκων της Βρυσσάς είναι στα βατερά.